Με ρεγκετόν θα μπαίνουμε στη μαγειρική. Όχι, λένε ότι μπορούν να μας νοικιάζουν και σαν παρέα να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις. Εμείς είμαστε party animals, ναι, μπορούμε να πάρουμε. Νοικιαζόμαστε, όποιος θέλει. Ο Σταύρος ο Δεσπασίτος. Δεσπασίτο. Επειδή θα χορεύαμε τόση ώρα, χάσαμε τις θερμίδες που χάσαμε, δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλες. Θα σας φτιάξω. Αμα νόμιζες ότι τόσο εύκολα. Κανταΐφι, μπεφιστίκι, εγγύνης, φανταστικό με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα λιώνει στο στόμα. Και επειδή πριν ξεκινήσω πρέπει να πέσει και το φιλεράκι μας, σήμερα η μέρα είναι θα κόψω γλυκό. Είστε έτοιμοι? Ναι! Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλυκάνε μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε στη συνταγή μας, γιατί θέλουμε κρύο σιρόπι, είναι να ετοιμάσουμε το σιροπάκι μας. Τι βράζει εδώ? Εδώ έχουμε βάλει ένα βράζι για να γλιτώσουμε χρόνο, ζάχαρη και νερό. Το βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 8 με 10 λεπτά, ίσα να ρεντουίρει, δηλαδή να χάσει λίγο την υγρασία του, να γίνει λίγο πιο δεμένο το σιρόπι μας. Γιατί λες μέτρια φωτιά, αυτό έχει στο 9. Στο 9. Το βάλαμε τώρα για να πάρει μια βράση, γιατί το είχαμε ετοιμάσει από πριν, βρε Ελένη μου. Μην με μαρτυράσεις. Εγώ τα λέω. Είσαι το μάτι λοιπόν, του τηλεθεατή. Τι κάνουμε τώρα? Αφού του έχουμε βράσει το σιρόπι μας, που είναι η ζάχαρη και το νερό αρχικά για 10 λεπτά, το βγάζουμε εκτός φωτιάς και τι θα βάλουμε? Εχείλισμα βανίλιας. Γιατί βάζουμε εκτός φωτιάς όλα αυτά που θα βάλω τώρα? Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τα αρώματα και τις ιδιότητές του. Δηλαδή, εχείλισμα βανίλιας. Αυτή δεν θέλουμε... που βράζει, δεν ακριβώς. Το ρίχνεις. Ναι, γιατί θα χάσει το αρώμα της. Η βανίλια μας. Μελάκι μέσα, το οποίο πάλι μέλι θα μας δώσει ένα πολύ ωραίο δέσμο στο σιρόπι μας και θα χάσει και τις ιδιότητες του αν το βράσουμε. Άρα το βάζουμε ομό. Δεν μπορώ να μην βάλω καθόλου ζάχαρη και να βάλω μόνο μέλι. Όχι, θα βγει πάρα πολύ ακριβό, γιατί είναι ήδη το φιστίκι και γίνεται ακριβό. Άρα δεν θέλουμε να βγει πάρα πολύ ακριβό. Και επίσης το μέλι τόσο όσο που βάζουμε θα έχει και τα αρώματά του και τις θρεπτικές ιδιότητές του. Και στο τέλος θα βάλουμε και λίγο χυμό λεμονιού. Το οποίο, γιατί το βάζουμε, ξέρεις? Το χυμό. Ναι. Γιατί ταιριάζει παντού. Η οξύτητα με τη γλύκα ταιριάζει. Πάντα στο γλυκό βάζεις λίγο αλάτι. Είστε αδιάβαστοι όλοι. Βάζουμε γιατί βοηθάει να μην κρυσταλώνει το σιρόπι μας και να διαρκεί περισσότερες μέρες. Και εγώ αυτό εννοούσαμε. Αυτό θέλαμε να πούμε κι εμείς. Λοιπόν, βάλαμε λίγο χυμό λεμονιού και αυτό τώρα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει είμαστε. Ναι, να σου ρωτήσω κάτι. Το κανταΐφι γενικά θεωρείται δηλαδή εύκολο για να γίνει? Είναι πανεύκολο να γίνει. Απλά είναι λίγο ξηρή καρπή. Να πούμε επίσης τώρα, επειδή έχω δώσει μόνο με φυσική υγιεινή στη συνταγή μας, μπορούμε να το μοιράσουμε. Έχουμε βάλει 500-600 γραμμάρια φυσική υγιεινή. Μπορούμε να βάλουμε μισό καρύδι, μισό φυσική υγιεινή. Μια χαρά θα βγει. Και οποιοδήποτε άλλο ξηρό καρπό μας αρέσει. Ναι. Απλά το κλασικό είναι με φυσική υγιεινή. Σωστά. Λοιπόν, τώρα, πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κανταΐφι μας, τι έχουμε βάλει εδώ? Φιστίκι γίνης. Το έχουμε θρηματίσει. Ακριβώς. Το κάνεις το τέτοιο. Πώς είναι φιστίκι γίνης? Το μπλεντεράκι. Έλα μου. Πώς είναι φιστίκι γίνης? Μπράβο σου. Λοιπόν, έχουμε περάσει το μπλέντερ. Όχι να γίνει πούδρα, το βλέπεις. Να έχουμε κομματάκια θέλουμε. Ναι, το έχουμε περάσει μία-δύο στο μπλέντερ. Να έχουμε το δάγκωμα που λέμε σωστά. Γιατί το φιστίκι γίνης είναι το κυρίαρχο υλικό μας μέσα στο γλυκό μας. Άρα έχουμε βάλει το φιστίκι γίνης σε ένα μεγάλο μπολ. Πάει μέσα η ζάχαρη μας που δεν βάζουμε πάρα πολύ ζάχαρη. Τόσο όσο για να μας δώσει τη γλυκίτα, γιατί θα βάλουμε το σιρόπι, άρα η μόνη ζάχαρη που θα μπει επιπλέον είναι αυτή. Καλά, και άμα θέλουμε αυτό, άμα δεν το θέλετε. Ναι, αν θέλουμε να είναι πιο άγλικο, μπορούμε να μην βάλουμε καθόλου ζάχαρη, μπορούμε να βάλουμε καστανή ζάχαρη. Α, να γίνει. Παίζει και αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλιώς αφήνουμε το φυσικό γίνει και το. Ακριβώς.